Είναι πασιφανές ότι ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο έχει δεχτεί μεγάλο πλήγμα, με δεδομένο ότι υπάρχει αρκετή ακόμα σύγχυση για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε κάθε χώρα, εντείνεται ακόμα περισσότερο η αβεβαιότητα για το πώς και πότε θα ξεπεραστεί η κρίση. Σε αυτό φανταζόμαστε ότι υπάρχει συμφωνία. Το πώς επιλέγει όμως κανείς να λειτουργήσει μέσα στην κρίση δεν είναι ούτε αντικειμενικό, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να ικανοποιεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, ιδιαίτερα των εργαζομένων. Με βάση όσα μέτρα έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο τα όσα έχουν εξεγγελθεί για την επόμενη μέρα, είναι βέβαιο ότι οι μόνοι που έχουν λόγο να πανηγυρίζουν είναι μεγαλοξενοδόχοι. Αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη του ότι από τις 23 Μάρτη που η κυβέρνηση ανέστειλε τη λειτουργία των ξενοδοχείων πόλης μέχρι και σήμερα δεν έχουν δώσει ούτε ένα σεντ από όσα εισέπραταν για 7 ολόκληρα χρόνια, καταλαβαίνει κανείς πόσο κυριολεκτική είναι η έκφραση του Πρωθυπουργού που ακούσαμε στο τελευταίο του διάγγελμα, πως ό,τι πετύχουμε φέτος θα είναι κέρδος. Είπε μάλιστα ότι συνάντησε ξενοδόχους που ρωτούσαν πώς θα απασχολήσουν όλο το προσωπικό τους όταν φέτος οι πελάτες θα είναι πολύ λιγότεροι, δίνοντάς τους δίκιο και παραχωρώντας τους τελικά τις εξής επιλογές. Ή να μην ανοίξουν καθόλου μέχρι 31 Ιούλη, ή όταν ανοίξουν και μέχρι τα τέλη Οκτώβρη να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν όπως επιθυμούν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων. Αν βέβαια συζητούσε με κάποιο μάγειρα ή μια καμαριέρα, θα τον ρωτούσαν πώς θα ζήσουν ολόκληρο το 20 χωρίς καθόλου εισόδημα ή στην καλύτερη περίπτωση με 1.500 ευρώ μέχρι τον επόμενο Μάη. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, το εξής ζήτημα που προκύπτει και είναι απλό να κατανοηθεί. Οι μεγαλοξενοδόχοι έχουν χρήμα να ζήσουν 10% ζωές, ενώ οι εργαζόμενοι του κλάδου ούτε μία ακόμη μέρα. Αυτό δεν έχει απαντηθεί από καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέχρι τώρα. Και βέβαια δεν πρόκειται να απαντηθεί από καμία επόμενη. Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία λοιπόν και από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, αναζητούν την αιτία για τις μεγάλες κινητοποίησεις των εργαζομένων στον επισητισμό τουρισμό σε πολλές τουριστικές περιοχές, μέχρι και σήμερα, ή αυτές οι κινητοποίησεις που με βεβαιότητα λέμε θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, ας απαντήσουν σε αυτό το απλό ερώτημα. Μπορεί να ζήσει κανείς με 1.500 ευρώ για 12 μήνες? Και αν δεν ζήσει ο ξενοδοχο υπάλληλος, πώς θα ζήσουν τα μικρομάγαζα? Ολόκληρες περιοχές όπως η Κρήτη, η Ζάκυνθος, η Ρόδος, η Χαλκιδική. Φαίνεται βέβαια ότι όλα αυτά δεν νοιάζουν κανέναν στην κυβέρνηση. Μοιάζουν όμως εμάς, τους εργαζόμενους, όπως μας νοιάζει επίσης ότι τα μέτρα που πάρθηκαν και αυτά που θα πάρθουν το επόμενο διάστημα δεν είναι ούτε προσωρινά ούτε εφαρμόσιμα κατά περίπτωση. Συνδυαστικά, οι μεγαλοεπιχειρηματίες στον τουρισμό θα εφαρμόζουν και τη συνεργασία και την αναστολή των συμβάσεων και τις απολύσεις και τις 16 μορφές απασχόλησης που ισχύουν μέχρι τώρα. Και ξέρετε, το παραμύθι ότι με όλα αυτά στηρίζονται μικρομεσαίοι είναι πολύ παλιό για να γίνεται πιστευτό. Αυτοί βρίσκονται στην ίδια ή πολλές φορές και σε χειρότερη μοίρα από τον εποχικό εργαζόμενο. Γιατί όσο θα συσσωρεύονται υποχρεώσεις σε αυτά τα μικρομάγαζα στους αμέσως επόμενους μήνες, δεν θα έχουν να πληρώσουν. Για τον πολύ απλό λόγο ότι εκμεταλλεύονται λίγους ως καθόλου εργαζόμενους. Εμάς, ό,τι μας αφορά, θα επιδιώκουμε πάντα να είμαστε στο πλευρό τους και να τους καλούμε και αυτούς να σταθούν δίπλα μας. Για όλους αυτούς τους λόγους, θα συνεχίσουμε τη μάχη σε κάθε περιοχή της χώρας με απέτηση την κατάργηση όλων των αντεργατικών πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Απέναντι σε κάθε ρύθμιση που θα κόβει στη μέση ή πιο πολύ το εισόδημα των εργαζομένων, θα διεκδικούμε να διασφαλιστεί με βάση τις συλλογικές μας συμβάσεις. Ξέρετε, οι οικογένειες, κύριε Πρόεδρε, με βάση αυτές τις συμβάσεις προγραμματίζαμε τη φτωχική μας ζωή. Για να επιβιώσουμε σε αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να ανασταλούν όλες οι χρεώσεις σε ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, τράπεζες. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί, να ισχύσουν τα μέτρα μείωση ενοικίου, αναστολής καταβολής δόσεων δανείων και ρυθμίσεις στην εφορία για όλους. Όσο η κυβέρνηση θα αφήνει στο απειρόβλητο τους μεγάλους επιχειρηματίες, μην τυχόν και εξοδέψουν καμιά δεκάρα από τα δις που συσσόρευσαν τις χρονιές στο ρεκόρ του τουρισμού, εμείς θα διεκδικούμε την άμεση επαναπρόσληψη όλων όσων εργάστηκαν το 19 ως εποχική, ανεξάρτητα από τη διάρκεια και τη σχέση εργασίας. Στην ομολογία κυβερνητικών παραγόντων ότι οι απολύσεις είναι σύμφυτο στοιχείο αυτού του βάρβαρου συστήματος, εμείς θα ζητούμε να κυρωθούν χιλιάδες απολύσεις που έγιναν μέχρι σήμερα και να απαγορευτούν για το επόμενο διάστημα. Στην προσπάθεια της κυβέρνησης και των εργοδοτών να μας ετοιμάσουν για γερές μειώσεις όταν θα επανακάμψει ο τουρισμός, εμείς θα παλεύουμε να υπογράφονται και να τηρούνται υποχρεωτικά όλες οι λογικές συμβάσεις στα ξενοδοχεία και στα επιστημιστικά καταστήματα. Και όσον αφορά τα περίφημα πρωτόκολλα για την υγεία και την αντιμετώπιση του κορονοϊού, εμείς αντιτείνουμε να γίνουν προσλήψεις επιπλέον προσωπικού για την ορθή εφαρμογή των μέτρων προστασίας των πελατών και των εργαζομένων. Και τέλος, δύο κουβέντες για την ανεργία. Έχουμε ακούσει πολλά και τώρα και παλιότερα. Ρωτήστε τους εποχικούς εργαζόμενους. Θέλει κανείς να είναι άνεργος? Όχι. Θα μπορούσε να έχει δουλειά όλο το χρόνο? Εμείς λέμε ναι. Αρκεί οι διακοπές, η αναψυχή, ο τουρισμός να ήταν δικαίωμα του λαού και όχι πανάκριβο εμπόρευμα για λίγους.
Ακόμα όμως λοιπόν και αν έτσι τον σχεδιάζουν τον τουρισμό, το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις, εμείς πρέπει να ζήσουμε. Γι' αυτό ζητάμε επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις για όλο το διάστημα της ανεργίας, με διασφάλιση όλων των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν, τα βασικά επιχειρήματα της κυβέρνησης που αναπαράγονται και ακολουθούν όλα τα μέτρα, στόχο γνωρίζουμε καλά ότι έχουν να καλλιεργούν ταυτόχρονα. Φόβο, αβεβαιότητα, συμβιβασμό, απογοήτευση, παρέτηση. Με αυτή τη σειρά και με άλλη. Το γνωρίζουμε καλά και προετοιμαζόμαστε να ξεσκεπάζουμε λοιπόν κάθε προπαγάνδα όσο καλά και αν είναι στημένη. Θα πάρετε λοιπόν κύριοι και κυρίες της κυβέρνησης μια ακόμη απάντηση 28 του Μάη στο Σύνταγμα και θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας με νέες κινητοποίησεις με όλες τις μορφές. Ευχαριστούμε πολύ.